Να καλησπέρισουμε στη σύνδεσή μας τον κύριο Γιάννη Μαλτέζο, τον Αντιπεριφερειάρχη Αργολίδας. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Καλησπέρα σε μαζί μας και ο συνάδελφος από την Κορινθία, ο Γιος Σπύρος Παπαδάκης. Καλησπέρα και σε ένα Σπύρο. Καλησπέρα Θέμη, καλησπέρα κύριε Αντιπεριφερειάρχα. Να ακούσουμε τον κύριο Μαλτέζο για να δούμε τι γίνεται με την Κορινθία, με την Αργολίδα, η οποία και σήμερα είχε 36 κρούσματα. Πολύ ψηλά κύριε Μαλτέζο, και από ό,τι φαίνεται αυτός ο αριθμός βαίνει αυξητικός, θα λέει κανείς, το τελευταίο χρονικό διάστημα, σε τέτοιο σημείο που να ανησυχεί και για το υγειονομικό μέρος του. Ναι, είναι γεγονός ότι υπάρχει μια αύξηση τις τελευταίες ημέρες. Γι' αυτό άλλωστε και ενταχθήκαμε και εμείς, όπως η Αρκαδία και η Κορινθία, στο βαθύ κόκκινο, στο πολύ βαθύ κόκκινο. Πιστεύω όμως ότι θα υπάρξει μια τήρηση των μέτρων. Από ό,τι βλέπω, άμεσα ο κόσμος συνειδητοποίησε την κατάσταση και ούτε στο Άρλος ούτε στο Ναύπλιο υπάρχει κυκλοφορία πια, κάτι που δεν συνέβαινε τις προηγούμενες ημέρες, και ευελπιστώ ότι για το λόγο αυτό θα μπορέσει να υπάρξει μια συγκράτηση των κρουσμάτων, ότι δεν θα υπάρξει αυτή η αυξητική τάση. Είχαμε εντωμεταξύ και μία εξέλιξη και σε εμάς, στην Περιφερειακή Ενότητα Αργολίδας. Υπήρξε θετικό κρούσμα στην Διεύθυνση Υγείας Περιφερειακής Ενότητας Αργολίδας. Οπότε να ενημερώσουμε τον κόσμο ότι η υπηρεσία θα μπει σε καραντίνα για 14 μέρες από τις 27 Φεβρουαρίου. Δηλαδή την επόμενη εβδομάδα θα είναι σίγουρα σε καραντίνα και δεν θα λειτουργεί παρά μόνο με τηλεεργασία. Κάνουμε τις ενέργειες τις οποίες πρέπει. Υπήρξαν οι σχετικές προετοιμασίες από δικής μας πλευράς ότι θα έρχονται, αν είναι επόπτες, ή πάλι από άλλες περιφερειακές ενότητες ή από άλλες διευθύνσεις, ούτως ώστε να μην υπάρξει κανένα κενό στον νευραλγικό αυτό τομέα της Διεύθυνσης Υγείας, ειδικά αυτή την εποχή που τους χρειαζόμαστε περισσότερο από άλλες φορές. Αυτό που θέλω να ρωτήσω είναι το εξής, για να πάω και στον Σπύρο τον Παπαδάκη να μας δώσει την εικόνα των αριθμών. Κύριε Μαλτέζο, αντέχει το σύστημα υγείας στην περιοχή? Γιατί ξέρουμε ότι έχει πιεστεί ιδιαίτερα, εγώ θα πω. Γιατί υπήρξε μια αποτελεσματική διαχείριση, όσο το θυμόμαστε, και στην πρώτη φάση της πανδημίας με τα κρούσματα που είχαν παρουσιαστεί στην περιοχή της Ερμιονίδας. Και νομίζω ότι είχε υπάρξει μια αποτελεσματική κατάσταση εκεί. Τώρα έχουμε προφανώς μεμονωμένα κρούσματα σε πάρα πολλές περιοχές με μεγαλύτερη διασπορά, και προφανώς αυτά που πρέπει να γίνουν είναι πολύ περισσότερα. Είναι σίγουρο ότι το σύστημα υγείας και στη δική μας περιοχή νιώθει έτσι πίεση. Μικρότερη ίσως από ό,τι σε άλλα νοσοκομεία στην Αθήνα, αλλά σιγά σιγά η πίεση φαίνεται να αυξάνει. Βεβαίως, όπως γνωρίζετε, δεν είναι η περιφέρεια η αρμόδια για το θέμα των νοσοκομείων. Ο ρόλος περιφέρειας πάντα είναι υποστηρικτικός και επιβοηθητικός, αλλά η αλήθεια είναι ότι βλέπουμε και εμείς ότι υπάρχει αυτή η πίεση, και η πίεση είναι τον τελευταίο καιρό σημαντική. Ευελπιστούμε όμως ότι με τα μέτρα τα οποία ελήφθησαν και τα οποία, όπως σας είπα και στην αρχή της κουβέντας μας, βλέπω ότι τηρούνται πολύ περισσότερο, ότι ο κόσμος έχει αντιληφθεί. Το θέμα είναι ότι τηρούνται τα μέτρα. Αυτό που δεν βλέπουμε είναι η μείωση του αριθμού, και νομίζω ότι αυτό είναι που προβληματίζει πολύ περισσότερο. Δεν το λέω αυτό διοικητικά προβληματίζει. Το λέω τους ίδιους επιστήμονες προβληματίζει, γιατί έχουμε και μεταλλάξεις στην όλη εξίσωση και έχουμε και πάρα πολλά νέα δεδομένα. Για να πάω στο Σπύρο τον Παπαδάκη. Τι γίνεται, Σπύρο? 52 κρούσματα σήμερα. 52 κρούσματα. Και αν ανησυχεί και προβληματίζει αυτός ο αριθμός, θα προβληματίσει ακόμα περισσότερο ο αριθμός ότι ο μέσος όρος κρουσμάτων των τελευταίων 7 ημερών είναι στο 33,43 κρούσματα, ο μέσος όρος στις τελευταίες 7 ημέρες. Και αυτός ο δείκτης είναι ο πολύ επικίνδυνος. Τώρα, για το Εθνικό Σύστημα Υγείας εδώ στην Κορινθία, τι να πούμε, Θέμη, τα έχουμε πει από την προηγούμενη εβδομάδα. 28 κλίνες και κάθε μέρα παίζουμε εκεί 26 με 28 ασθενείς. Δεν είναι καλά τα μαντάτα από την πλευρά του ρεπορτάζ, τουλάχιστον σε αυτό το κομμάτι, και γι' αυτό το λόγο χρειάζεται πολύ μεγάλη προσοχή. Τώρα, από την ημέρα που μπήκε στο βαθύ κόκκινο η Κορινθία, και πρέπει να προσέξουμε το εξής, ότι δεν είναι σε βαθύ κόκκινο μόνο η Κορινθία, είναι και η Αργολίδα, είναι και η Αρκαδία, και πολύ περισσότερο δίπλα μας ακριβώς είναι και η Αττική. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι όταν ξεπεράσει τα όρια
το Εθνικό Σύστημα Υγείας εδώ τοπικά στην Κόρινθο, στο νομό Κορινθίας, δεν θα υπάρξει εύκολα λύση, δεν θα βρεθεί εύκολα λύση. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι θα πρέπει όλοι μα όλοι να επιδείξουμε αυτή τη στιγμή πραγματικά την κοινωνική ευθύνη, την οποία έχουμε, την επικαλούμαστε, τη λέμε από τον Μάρτη. Τώρα, επειδή σε κεντρικό επίπεδο μπορεί η κυβέρνηση, μπορεί ο ΕΟΔΗ, μπορεί εκεί ο κύριος Καρδαλιάς με την ομάδα του να λένε όχι, δεν έχουμε πάει σε ολικό lockdown σε ολόκληρη την Ελλάδα, δεν είναι τύπου Μαρτίου, αλλά άμα καθίσουμε να δούμε λίγο τα δεδομένα, θα δούμε ότι απλά είναι σχεδόν το ίδιο πράγμα, βαφτισμένο λίγο διαφορετικά. Ναι, τώρα το έχουμε. Κοίταξε να δεις, περισσότερο μπερδέψαμε τον κόσμο, το έχουμε δει και στα ρεπορτάζ. Θέλω να πω ότι ή θα έπρεπε να υπάρξει μια οριζόντια εφαρμογή μέτρων σε ολόκληρη την επικράτεια, με τη λογική ότι 15 μέρες να δούμε τι θα γίνει, τέλος πάντων, και να υπάρχει και μια απόδοση. Γιατί αυτή τη στιγμή έχουμε χωρίσει και την Πελοπόννησο σε δύο ζώνες και τη Δυτική Ελλάδα σε άλλες δύο ζώνες και όλες οι περιοχές είναι λίγο διαφορετικά. Θα μου πεις. Πρέπει να πληρώσει κάθε περιοχή, σε εισαγωγικά πληρώσει, για να μπει σε αυτό το σκηνικό των δύο ζωνών, των διαφορετικών καταστάσεων. Προφανώς πολλά, σκέψω τώρα, αλλά θεωρητικά προέχει υγεία, νομίζω, ότι σε αυτή την εξίσωση είμαστε όλοι. Συμφωνώ. Σκέψω όμως ότι θεωρητικά μπορεί κάποιος να μετακινηθεί από νομό σε νομό στην Πελοπόννησο μόνο από Λακωνία προς Μεσσηνία και από Μεσσηνία προς Ηλία. Ναι. Οι υπόλοιποι νομοί δεν μπορούν. Δεν μπορεί κάποιο να μετακινηθεί από τον ένα νόμο. Αυτά είναι τα περίεργα τη απόφαση και νομίζω πολύ καλά κάνει και το θέτει. Αλλά θέλω να κλείσω λέγοντας το εξής, να δώσουμε λίγο και την εικόνα της Κορίνθου. Από την ημέρα λοιπόν που μπήκε στο βαθύ κόκκινο, πρέπει να σου πω ότι ο κόσμος όντως φοράει τις μάσκες όταν κυκλοφορεί έξω. Δεν βλέπω μικρότερη κυκλοφορία κατά τη διάρκεια της ημέρας. Αυτό όμως που έχω εντοπίσει είναι ότι μετά τις 7 η ώρα το απόγευμα, πραγματικά δεν κυκλοφορεί ψυχή στην πρωτεύουσα του νομού, στον νομό Κορινθίας. Μακάρι, δεν το λέω με τη λογική έτσι, ότι να περιορίσουμε τον κόσμο στα σπίτια και να υπάρχει αυτό το άλλο της ενδοοικογενειακής διασποράς. Το λέω με τη λογική να πιστέψουμε και πραγματικά ότι πρέπει να το πιστέψουμε μέσα μας, ότι αυτή η ευκαιρία των 15 ημερών, και ας ελπίσουμε ότι δεν θα είναι παραπάνω, αλλά τα δείγματα δείχνουν ότι θα είναι 15 ημέρες, μπορεί να είναι η ευκαιρία της εξόδου προς την κατάσταση στην οποία βρισκόμαστε μέσω των εμβολίων. Για να πάω στον κύριο Μαλτέζο και να πω, κύριο Μαλτέζο, ότι σήμερα είχαμε την αυστηρή εφαρμογή των μέτρων, εντελώς διαφορετική εικόνα, με πάρα πολλούς περιορισμούς, και αν οι πολίτες αντέχουν, γιατί τους ζείτε καθημερινά, και δεν νομίζω ότι έχει υπάρξει αυτή τη στιγμή βαθμός άλλος πέρα από την αυτοδιοίκηση που να έχει σταθεί τόσο μα τόσο κοντά στους πολίτες στην όλη υπόθεση των μέτρων. Υγεία, πρώτος και δεύτερος βαθμός υγείας, και η αυτοδιοίκηση παίζουν τον πιο κρίσιμο ρόλο κατά εμένα. Υπάρχει ένα πρόβλημα με τον ήχο, δεν σας άκουσα πολύ καθαρά. Λέω ότι η αυτοδιοίκηση σήμερα έχει παίξει τον πιο κρίσιμο ρόλο από ό,τι φαίνεται στην διαχείριση της πανδημίας μαζί με την υγεία. Και είναι ο ανασχετικός παράγοντας περιορισμού λίγο της πανδημίας όσο γίνεται. Και εδώ νομίζω ότι είδατε και σήμερα και τους περιορισμούς, τους πολίτες να μην αντέχουν άλλο. Είναι πολλά τα ζητήματα πλέον να ανακύπτουν και στην καθημερινότητα. Και πολλά τα ζητήματα. Πάντως, να ξαναπώ για άλλη μια φορά ότι πράγματι ο ρόλος της περιφέρειας ήταν σημαντικός. Έχουμε δώσει γύρω στα 40 εκατομμύρια ευρώ σε όλη αυτή τη διάρκεια για σκοπούς ενίσχυσης της υγείας, για την αντιμετώπιση της πανδημίας. Χρήματα τα οποία βεβαίως στερηθήκαμε από άλλες οδούς, τις οποίες θα μπορούσαν να είχαν διοχετευτεί αυτά τα χρήματα και να είχε παραχθεί ένα διαφορετικό έργο. Όμως πιστεύουμε ότι αυτό που είναι πάρα πολύ βασικό είναι δύο πράγματα. Πρώτον, η εμπιστοσύνη στον ΕΟΔΗ, η εμπιστοσύνη στον κεντρικό σχεδιασμό τον οποίο έχει η κυβέρνηση, σε συνδυασμό βεβαίως με την επιτάχυνση όσο το δυνατόν του εμβολιασμού. Ο εμβολιασμός στην Αργολίδα ευτυχώς πηγαίνει, είναι σε πολύ καλά επίπεδα. Και επίσης αυτό που υπόθηκε και προηγουμένως, η ατομική ευθύνη. Δεν μπορεί κανένας να περιμένει να υπάρχει ένας χωροφύλακας δίπλα του και να του λέει τι να κάνει και τι να μην κάνει. Σήμερα που ο κόσμος πραγματικά φοβήθηκε στο Άργος και στο Ναύκλιο, που είδα σήμερα, που επισκέφθηκα σήμερα, πραγματικά βλέπει κανείς ότι όταν υπάρχει έτσι η αίσθηση του ότι πρέπει να τηρηθούν τα μέτρα, οι αποστάσεις, οι μάσκες, τότε τηρούνται. Και θα δούμε τις αμέσως επόμενες ημέρες, θα δούμε ότι η εικόνα θα αλλάξει άρθην, όπως εύχομαι και ελπίζω.
Και εμείς το ελπίζουμε. Και Σπύρο, ας ελπίσουμε ότι θα γίνει αυτό που λες, δηλαδή ότι οι πολίτες με την εφαρμογή των μέτρων θα δούμε και την αντίστοιχη απόδοση στη μείωση των κρουσμάτων, που είναι το κυρίαρχο σημείο, θα λέει κανείς από εδώ και πέρα. Είναι το μοναδικό στο οποίο μπορούμε να ελπίζουμε, τουλάχιστον για να αρχίσουν τα πράγματα, για να αρχίσουν τα μέτρα να έρονται σιγά σιγά. Επίσης, να σας πω έτσι ακόμα ένα χρηστικό για τους κατοίκους της Κορινθίας, ότι έχουν αυξηθεί κατά πολύ και οι περιπολίες της αστυνομίας, αλλά και τα λεγόμενα μπλόκα. Διακριτικά μεν μπλόκα, αλλά υπάρχουν σε κάθε γωνιά της πόλης, αλλά και στις εισόδους. Mm-hmm. Και στον Ισθμό γενικότερα ο κόσμος πρέπει, όταν είναι να μετακινηθεί, είναι δικαιολογημένη η μετακίνησή του. Ας αφήσουμε τις άσκοπες μετακινήσεις. Είναι 15 μέρες ακριβώς όπως το είπες. Πολύ σωστά. 15 πολύ σωστά, μέρες. Να κάνουμε λίγο υπομονή, μήπως καταφέρουμε τουλάχιστον να ξεπεράσουμε αυτό το τεράστιο πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί με τις λιγότερες δυνατές συνέπειες. Άντε, και από εκεί και μετά βλέπουμε. Λίγο ακόμα υπομονή. Σας ευχαριστώ και τους δύο πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια και καλή δύναμη.